προετοιμαστούν. Μετά, σάχει και ένα δεύτερο με τα ξενοδοχεία και όλες τις πληροφορίες που στέλνουν τα παιδιά από το ειδικό. Και το τρίτο το κομμάτι. Κωνσταντίνο Σκένο, ο πρώτο του ΟΜΟ. Ποιε ημερομηνίε ήταν για να πείτε, θυμάστε. Ένα μήνα πριν. Ένα μήνα πριν. Όχι, ναι. Να σταλούν όλα μαζί. Να σταλούν ή δεν στάθηκαν. Ή στάθηκαν. Ένα μήνα πριν στάθηκε η ημερομηνία για να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε όλοι. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα, λόγω και του ταξιδιού του Προέδρου του κ. Κορέλη στο Μπαχρέιν και είχαμε και μια αδυναμία επικοινωνίας και γνωρίστηκε και τέλος πάντων για διάφορους λόγους δεν μπορούσε να γυρίσει πίσω. Οπότε με το που γύρισε, περίμενα και την εντολή του και τα έστειλα. Αυτός είναι ο λόγος. Βάσο, Βασιλική, το αργότερο ένα μήνα πριν πρέπει να πηγαίνουν τα θέματα στα σωματεία για επεξεργασία και λήψη αποφάσεων. Διότι η παρουσία των εκπροσώπων εδώ δεν είναι προσωπική, είναι συλλογική εκπροσωπών των σωματείων τους. Όντως, δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν και εκεί το ίδιο, η καθυστέρηση. Η καθυστέρηση 10 μέρες πριν είναι λίγο. Αλλά τέλος πάντων, ας πούμε ότι υπήρχαν ιδιαίτεροι λόγοι. Εγώ θα έχει να κάνει με την ουσία της παρουσίας των σωματείων εδώ. Αυτά τα θέματα είναι θέματα που έχει παράξει το διοικητικό. Πολλές φορές είναι και τυπικά, δηλαδή είναι by the book. Άλλες φορές προκύπτουν κάποια θέματα που προτείνονται στο διοικητικό και προσέφερονται στην ημερήσια διάταξη. Αλλά επειδή συνήθως την παροχή των θεμάτων και την παραγωγή των προβλημάτων δεν πρέπει να την αφήνουμε μόνο στο διοικητικό. Να δώσω μία πληροφορία σε όσους δεν το ξέρουν, ότι από τη στιγμή που τηρούμε τους τύπους και πρέπει να έρθουν ένα μήνα πριν εδώ τα θέματα της συνέλευσης, να έρθουν στα σωματεία, το κάθε σωματείο, ας πούμε αρχές γενομένης από αύριο και μέχρι την επόμενη συνέλευση που συνήθως γίνεται τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, εάν υποθέσουμε ότι το τέλος Σεπτεμβρίου σημαίνει αρχές Σεπτεμβρίου έχουν πάει τα θέματα στα σωματεία,